έγιναν με τις προβλεπόμενες διαδικασίες ανά ειδικότητα, οι οποίες εφαρμόζονται χωρίς παρεκκλήσεις ή εξαιρέσεις για λόγους καταγωγής, συγγένειας ή πολιτικών επιλογών. Αυτό υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο Όμιλος με αφορμή δημοσιεύματα και ανακοινώσεις που μιλούν, όπως υποστηρίζει, για δήθεν αθρώες προσλήψεις συγγενών και φίλων. Τα ελληνικά πετρέλαια μιλούν για εμφανή πλέον προσπάθεια συκοφάντησης και απαξίωσης του μεγαλύτερου ομίλου της χώρας, την ώρα που βιώνει περίοδο έντονης ανάπτυξης και συγκαταλέγεται στους 100 μεγαλύτερους ενεργειακούς ομίλους του πλανήτη. Όπως επισημαίνει η ΕΛΠΕ, η στοχοποίηση ενός πολυπεριορισμένου αριθμού νέων επιστημόνων εργαζομένων, χωρίς καν να εξετάζεται η επιστημονική τους κατάρτιση και η επάρκειά τους και επί τη βάση εσφαλμένης πληροφόρησης σχετικά με το ύψος αποδοχών, δεν συνάδει με τις εταιρικές αρχές και τις ηθικές αξίες του ομίλου. Την θεωρούμε άδικη και μας βρίσκει απολύτως αντίθετους. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στον Όμιλο απασχολούνται άμεσα πάνω από 3.500 εργαζόμενοι, ενώ τα τελευταία 3 χρόνια προσελήφθησαν 296 εργαζόμενοι, με μοναδικό γνώμονα την επιστημονική κατάρτιση και προϋπηρεσία τους και όχι την καταγωγή και τις γνωριμίες, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση.